Άλλη μια χρονιά η Αμερικανική Πρεσβεία Κλιμάκιο είστε εδώ για να αντιμετωπίσετε θέματα που αφορούν τα συνταξιωτικά ζητήματα και το social security συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν ζήσει στην Αμερική. Να μας πείτε καταρχήν αν η προσέλευση είναι ικανοποιητική. Από ό,τι βλέπω αρκετά ικανοποιητική και αυτό οφείλεται βασικά στην κυρία Λαδικού η οποία φροντίζει για την προετοιμασία. Στέλνουμε πάντα μια ανακοίνωση και ενημερώνουμε τον κόσμο, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που θα ενημερωθεί ο κόσμος. Και επειδή βλέπω ότι κάθε χρόνο παραμένει η συμμετοχή αρκετά μεγάλη, πάμε καλά. Πάμε καλά. Πιστεύετε ότι είναι ζητήματα τα οποία χρειάζεται αυτό ή διαζώσει σε συνεννόηση μαζί του όπως κάνετε εσείς? Η έκδοση του Social Security Number θέλει προσωπική παρουσία στην πρεσβεία. Αν δεν έρθει στην πρεσβεία, δεν μπορεί να βγάλει νούμερο. Οπότε εκμεταλλεύονται αυτό το οποίο κατεβαίνουμε εμείς κάτω, μια φορά το χρόνο γίνεται. Παλιά μπορούσαμε να ερχόμαστε και δύο, τώρα λιγάκι έχει αραιώσει. Αλλά με την έκδοση του για τη συγκεκριμένη δουλειά χρειάζεται προσωπική παρουσία και αυτό το γλιτώνουν ερχόμενοι εμείς εδώ, μπορούμε και εξυπηρετούμε με αυτή την περίπτωση. Τώρα με την σύγχρονη τεχνολογία τα περισσότερα πράγματα γίνονται διαδικτυακά μέσω των... Ορισμένα ναι, ναι, μπορώ να πω ότι και δεν υπάρχει πια το τηλέφωνο, έχει καταργηθεί και τα κάνουμε όλα by email. Υπάρχει συγκεκριμένο email του γραφείου μας και στο site της πρεσβείας θα μπουν. Μετά υπάρχει κανονικό site, ένα link του Social Security. Μπορούν να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Μέσα σε 5 με 10 εργάσιμες ημέρες, ένας συνάδελφος έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους για να λυθεί το πρόβλημά τους. Τα περισσότερα ζητήματα αφορούν τα συνταξιοδοτικά ή το social security, δηλαδή η ασφάλεια? Γενικά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο γιατί δουλεύουμε. Το region το δικό μας είναι η έδρα είναι στη Ρώμη και έχουμε πάρει και χώρες οι οποίες τις χειριζόμαστε εμείς πλέον. Είναι γύρω στους 40 με 45 χιλιάδες συνταξιούχους. Οπότε καταλαβαίνετε τι φόρτος εργασίας υπάρχει. Μάλιστα. Να σας κάνω ένα ερώτημα αναφορικά με το κτίριο της πρεσβείας που βλέπουμε όλοι ότι γίνονται εργασίες εκεί. Ναι. Κατά πόσον δηλαδή η αυτόπροπο πρόσωπη η παρουσία εκεί πάει σε κάποιο άλλο κτίριο, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει κάποιο ραντεβού? Υπάρχει από πίσω κτίριο, προς το παρόν γίνονται έργα, θέλουν κάποιο χρόνο να ολοκληρωθούν. Υπάρχει κτίριο από πίσω που λειτουργεί το προξενείο κανονικά και όποιος θέλει έρχεται, όλα με ραντεβού βέβαια, έτσι. Όλα κατά ραντεβού. Θέλει ραντεβού. Εμείς ας πούμε το συγκεκριμένο γραφείο για να δεχτούμε μόνο για έκδοση Social Security Number δεχόμαστε κάθε Τρίτη όλο το χρόνο εκτός αν πέσει σε αργία Αμερικάνικη ή Ελληνική. Φαντάζομαι και κατόπιν ραντεβού. Ναι, θέλει ραντεβού πάλι με το email, θα μπουν μέσα και θα ακολουθήσουν το πεδίο, το ακριβώς, ακριβές πεδίο, που ακριβώς ποια ημερομηνία τους εξυπηρετεί. Και είναι μόνο Τρίτες για μας. Στην ΚΟ θα βρίσκεστε μόνο για σήμερα, φαντάζομαι? Σήμερα ναι, αύριο πάω στην Κάλυμνο γιατί έχουμε και εκεί πολύ κόσμο. Άρα έχετε όλη την περιοχή της Δωδεκανήσου. Εντάξει, εξυπηρετούμε ό,τι μπορούμε. Και η Κάρπαθος έχει πολύ κόσμο, η Κάσος. Αλλά γενικά, και είναι καλό γιατί είναι και τα έξοδα ανυπόφορα. Για να μπορέσει να ανέβει ένας άνθρωπος στην Αθήνα για μια δουλειά, θέλει αρκετά χρήματα. Το ότι κατεβαίνω είναι καλό να μπορούν να με εκμεταλλεύονται σε αυτό. Και πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας παραχώρησαν το χώρο εδώ, στο νερό, στο εστιατόριο νερό του ξενοδοχείου Κοσεκτής, την οικογένεια Τζουλιέτας και Βασιλείου Πούλιου. Και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.